Και τώρα θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, το οποίο δεν αφορά στη σκληρή πολιτική επικαιρότητα, αλλά αφορά στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και την πολιτική και την κοινωνία και τελικά τον ρόλο της γυναίκας και στην πολιτική και στην κοινωνία. Οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με μια γυάλινη οροφή. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε, το ζούμε. Το λένε τα στοιχεία, όχι τα δικά μου, τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακόμη και εκείνες που βρίσκονται στην κορυφή του χώρου τους, έρχονται αντιμέτωπες με την τοξικότητα του σεξισμού. Όχι για το περιεχόμενο των λόγων τους, αλλά για την επιτέλεση του φύλου τους. Τελευταίο θύμα, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Και πολλές πριν από εκείνη. Οι γυναίκες πολιτικοί επερωτώνται όχι για το έργο τους ή για την πολιτική τους στάση, αλλά για τα ρούχα, τα μαλλιά, το μακιγιάζ, τα κιλά, τον σωματότυπο ή την προσωπική τους ζωή. Ζητήματα που οι άνδρες συνάδελφοί τους τα έχουν πολύ σλιμμένα. Μπορεί μια πολιτικός να είναι απεριποίητη, έστω μία φορά. Γιατί αν δεν μπορεί μια νέα γυναίκα πολιτικός να είναι έστω μία φορά κουρασμένη και όχι στην τρίχα με όρους τηλεόρασης, πού μπαίνει τελικά ο πύχης για όλες τις υπόλοιπες που είναι και λιγότερο προνομιούχες? Θέλουμε γυναίκες πολιτικούς διακοσμητικές? Θέλουμε γυναίκες πολιτικούς στολίδια, σε δευτερεύοντα υπουργεία? Δεν βρίσκουμε, όπως είχε πει σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός? Ή θέλουμε γυναίκες με φεμινιστικό λόγο, που έχουν εμπειρία, που έχουν βιώματα, που έχουν γνώσεις και δεν προέρχονται απαραίτητα από πολιτικές οικογένειες? Γυναίκες οι οποίες θα φέρουν την πραγματικότητά τους στο κοινοβούλιο και θα μας εκπροσωπήσουν? Είναι δυνατόν να συζητάμε για το τι κάνει στο κρεβάτι της η Δόμνα, για το αν θα γίνει μάνα η Ρένα, για το αν είναι σεξι η Όλγα και για το αν δικαιούται να βγει με τη Ραντάκη η Έφη? Και αν αυτό είναι το επίπεδο της συζήτησης για αυτές, πού μπαίνει ο πύχης για τις γυναίκες που κάθε μέρα στενάζουν να τα φέρουν βόλτα? Για τις γυναίκες που σχολάνε και έχουν δεύτερη βάρδια στο σπίτι, που χάνουν δουλειές επειδή είναι γυναίκες και ίσως γίνουν μητέρες και τις ρωτάνε στις συνεντεύξεις? Για εκείνες που δεν θέλουν να γίνουν μητέρες και ας έχουν περάσει τα 35. Γιατί, κυρίες και κύριοι, αν εγώ φορούσα κοστούμι και γραβάτα, αυτά που λέω θα ήταν πιο σοβαρά, και τώρα που έβγαλα το σακάκι θα πάψουν ως διαμαγείας να θεωρούνται σοβαρά? Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα λύσουμε, γιατί πλέον είναι 2022. Και στο σημείο αυτό να ανοίξουμε τη συζήτησή μας με τους καλούς συναδέλφους. Να καλησπερίσω τον Μάριο Αραβαντινό, καλό συνάδελφο και φίλο από τον Ντοκουμέντο. Καλησπέρα σας. Τον Κυριάκο Δημάγκελο, αρχισυντάκτη της εκπομπής. Θα ξαναβάλω το σακάκι μου, κύριε, για να ανακτήσω τη σοβαρότητά μου. Να το βάλεις για να είσαι σοβαρή και όπως πρέπει. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε, τώρα που είμαι ξανά σοβαρή και καθώς πρέπει, να ανοίξουμε τη συζήτησή μας στην πολιτική.